Επιμένος Δελιβεράς, ο 38χρονος Αζέρος, θα εξασφάλιζε εύκολη πρόσβαση στα γραφεία των υποψηφίων θυμάτων του και θα τα εκτελούσε με το πιστόλι με σιγαστήρα που θα έκρυβε στη τσάντα με τις παραγγελίες. Αυτό είναι το σενάριο που εξετάζουν επισταμένα οι ανακριτές του ΤΑΙ Αρχηγείου για την υπόθεση της εκτέλεσης συμβολέου θανάτου Ισραηλινών επιχειρηματιών μετά τη σύλληψη του 27χρονου διανομέα φαγητού από το Πακιστάν στην Πάφο. Ο 27χρονος φαίνεται να είναι το πρόσωπο που προμήθευσε τον Αζέρο, τον Μπουφάν, με τα διακριτικά της εταιρείας, όπου εργαζόταν ως διανομέας. Μπουφάν, που εντοπίστηκε στην κατοχή του 38χρονου την ώρα της σύλληψής του, λίγο πριν την εκτέλεση των δολοφονικών του σχεδίων. Ο ρόλος του άρχισε να ξεκαθαρίζει μετά την αποκάλυψη των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του Αζέρου, καθώς σε ένα από τα 3 κινητά του τηλέφωνα εντοπίστηκε αριθμός κλήσεων από και προς το τηλέφωνο του Πακιστανού. Ενώ από έρευνα που έγινε στο χώρο που διαμένει στην Πάφο, έχουν εξασφαλιστεί και έχουν εντοπιστεί κάποια τεκμήρια τα οποία έχουν παραλυφθεί για επιστημονικές εξετάσεις για να γίνει έρευνα κατά πόσο συσχετίζονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρισκόνται οι κινήσεις του 27χρονου, το διάστημα που ο Αζέρος βρισκόταν στη Λευκοσία. Είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη και σοβαρή υπόθεση, εξού και οι διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή τόσο για τον πρώτο ύποπτο αλλά και για τον 27χρονο έχουν διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών για να μην επηρεαστεί το ανακριτικό έργο. Ο 27χρονος διανομέας τέλει από χθες υπό 8 ημέρη κράτηση, ενώ το πρωί ο 38χρονος οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα για τέταρτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας, το οποίο ανανέωσε το διάταγμα κράτησης του για άλλες 8 ημέρες.